Καλώς ήρθατε στο myphone.gr. Σήμερα έχουμε μαζί μας το Huawei P8, την νέα ναυαρχίδα θα μπορούσαμε να πούμε της κινέζικης εταιρείας. Ένα αρκετά εντυπωσιακό κινητό, το περιμένουμε μέσα στον επόμενο μήνα και στην χώρα μας. Εμείς καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την συσκευή λίγο νωρίτερα, οπότε πάμε να την δούμε από κοντά. Αρχικά βλέπουμε ότι βρίσκεται μέσα σε ένα πρωτότυπο κουτί, αρκετά ποιοτικό. Η συσκευή βρίσκεται εδώ πέρα και από κάτω υπάρχουν δύο άλλα κουτιά τα οποία έχουν μέσα τα υπόλοιπα παρελκόμενα, οδηγίες χρήσης κτλ. Το πακέτο είναι φυσικά πλήρες, έχουμε φορτιστή, καλώδιο hands free, καλώδιο USB και φυσικά το πινάκι για να μπορούμε να ανοίξουμε τις υποδοχές της κάρτας SIM και micro SD. Το P8 είναι μια dual SIM, dual standby συσκευή, 4G δυνατότητα και για τις δύο κάρτες, με μια μικρή λεπτομέρεια. Η μία θήκη είναι κοινή για SIM και SD, micro SD. Έτσι, ή θα γίνει χρήση κάρτας micro SD ή θα γίνει κάρτα δεύτερης SIM. Πάμε να δούμε λιγάκι και τα χαρακτηριστικά της συσκευής. Βρήκαμε το χρυσό σαμπανιζέ χρώμα, το οποίο είναι αρκετά διακριτικό, είναι πολύ όμορφο νομίζω, ενώ προσωπικά συνήθως δεν μου αρέσουν οι χρυσές αποχρώσεις. Το συγκεκριμένο μου κάθεται πάρα πολύ καλά στο μάτι. Και γενικά σε όσους το έδειξα αυτή την περίοδο είχαν να πούνε τα καλύτερα λόγια για την εμφάνιση και τη σχεδίαση της συσκευής. Στην εμπρόστια όψη συναντάμε φυσικά την οθόνη διαγωνίου 5,2 ιντσών. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα πλαϊνά bezels είναι ιδιαίτερα μικρά, σχεδόν μηδενικά, και οι Κινέζοι κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτή την περίπτωση. Πάνω και κάτω το πλαίσιο είναι λίγο μεγαλύτερο. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Πάνω έχουμε την εμπρόστια κάμερα των 8 MP, ακουστικό της συσκευής και αισθητήρα φωτός. Κάτω δεν έχουμε κάποιο χαρακτηριστικό, όμως υπάρχει ένα screen protector, ο οποίος έχει και τρία πλήκτρα εδώ πέρα, τα κλασικά πλήκτρα του Android. Και έτσι μπορούμε αντί το non-screen keyboard να βάλουμε αυτή το screen protector και να έχουμε τα πλήκτρα κάτω, κερδίζοντας λίγο χώρο στην οθόνη μας. Η διαστάση της συσκευής είναι 144,9 επί 72,1, ενώ το πάθος είναι μόλις 6,4 χιλιοστά. Είναι πάρα πολύ ελαφριά, είναι 144 γραμμάρια και γενικά νομίζω ότι ο σχεδιασμός, αν και μπορεί σε ορισμένα σημεία να σας θυμίσει άλλες συσκευές, είναι πάρα πολύ καλός. Έχουν συνδεθεί με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο οι καμπύλες αλλά και οι γωνίες. Μιλάμε δηλαδή αρκετά όμορφο design. Από πίσω δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πέρα από την κάμερα. Η κάμερα της συσκευής είναι ιδιαίτερα καλή, θα μιλήσουμε και αργότερα για αυτήν πιο αναλυτικά. Να πούμε μόνο σε πρώτη φάση ότι έχει αισθητήρα ανάλυσης 13 MP και επίσης είναι 4 χρωμάτων, δηλαδή RGBW. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να υπάρχει περισσότερο φως στις φωτογραφίες, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου το φως του περιβάλλοντος δεν είναι επαρκές. Δίπλα βρίσκεται το διπλό LED flash 2 τόνων, ενώ πίσω δεν υπάρχει κάτι άλλο αξιοπρόσεκτο πέρα από το logo της Huawei εδώ πέρα και ένα αυτοκόλλητο πιστοποιήσεων και κάποια χαρακτηριστικά πάλι πιστοποιήσεων στο κάτω μέρος. Αξίζει να πούμε ότι αυτό που κατάφερε η κινέζικη εταιρεία είναι η κάμερα να μην προεξέχει καθόλου. Είναι ακριβώς στο επίπεδο της συσκευής, πάνω στην πλάτη, χωρίς να δημιουργηθεί το καρουμπαλάκι ας πούμε, που έχουν άλλοι κατασκευαστές, παρά το γεγονός ότι, όπως ξαναείπαμε προηγουμένως, το πάθος της συσκευής δεν ξεπερνάει τα 6,4 χιλιοστά. Η δεξιά πλευρά της συσκευής
είναι αρκετά γεμάτη. Έχουμε με τη σειρά τις δύο υποδοχές για SIM. Η κάτω-κάτω είναι αυτή που παίρνει μόνο nano SIM, ενώ η δεύτερη παίρνει είτε nano SIM είτε micro SD. Λίγο πιο πάνω υπάρχει το power button και δίπλα ακριβώς υπάρχουν τα πλήκτρα ελέγχου έντασης του ήχου. Στην κάτω μεριά έχουμε το διπλό ηχείο και την θύρα micro USB. Η μόνη παρατυπία που υπάρχει από πλευράς σχεδιασμού είναι νομίζω αυτές εδώ πέρα οι δύο οι βίδες. Δεν είναι ιδιαίτερα ενοχλητικές, παρ' όλα αυτά νομίζω θα ήταν ακόμα πιο όμορφη συσκευή άμα δεν τις είχε. Στην πάνω πλευρά υπάρχει το audio jack 3,5 χιλιοστών. Γενικά μιλάμε για μια συσκευή πάρα πολύ ισχυρή. Ενσωματώνει ένα shock cleaning 930-935, το οποίο έχει πάνω του 8 πύρινο επεξεργαστή, 4 πυρήνες χρησιμοποιημένους στα 2 GHz και 4 στο 1,5 GHz. 3 GB RAM, ενώ κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις με 16 GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου ή 64 GB. Η ανάλυση της οθόνης, την οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, είναι Full HD. Αυτό σημαίνει 424 ppi πυκνότητα. Υπάρχουν σαφώς υψηλότερες αναλύσεις στην αγορά, παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ακόμα και αυτή η πυκνότητα, αυτή η ανάλυση σε συνδυασμό με αυτή την πυκνότητα που έχει επιτευχθεί, είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ποιότητα. Δεν μπορεί κανείς να διακρίνει pixels με γυμνό μάτι, και νομίζω ότι μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλή τη δουλειά του. Γενικά η οθόνη είναι αρκετά φωτεινή, ακόμα και υπό έντονη ηλιοφάνεια υπάρχει αρκετά μεγάλη ευκρίνεια, έχει καλές γωνίες θέασης και γενικά αποτυπώνονται πάρα πολύ καλά τα γραφικά, χάρη φυσικά και την κάρτα γραφικών Mali 7628 MP4. Η μπαταρία έχει φορτίο 2680 mAh, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, η οποία είναι αρκετά ικανοποιητική, θα μπορούσε να είναι και καλύτερη. Ιδιαίτερα θετικό είναι ότι ο φορτιστής που βρίσκεται μέσα στο βασικό πακέτο προσφοράς υποστηρίζει λειτουργία quick charging. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ λίγο χρόνο μπορείτε να δώσετε ένα αρκετά σημαντικό boost στην μπαταρία που θα κρατήσει για αρκετές ώρες ακόμα. Αυτά νομίζω προς το παρόν για το Huawei P8. Θα δούμε σε επόμενο βίντεο την συμπεριφορά της συσκευής, θα δούμε λιγάκι το interface και τι έχει κάνει η κινέζικη εταιρεία μέσα στην συσκευή. Ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση.